διάρκεια της επανάστασης, γονίμως. Τα πορτρέτα 12 κριτών αγωνιστών που συνέβαλαν στην επανάσταση του 1821 τοποθετήθηκαν περιμετρικά του πάρκου Γεωργιάδη στο κέντρο του Ηρακλείου, προαναγγέλλοντας τη μεγάλη ανοιχτή διαδραστική έκθεση που θα λειτουργήσει στην πλατεία Ελευθερίας στο πλαίσιο των επετειακών δράσεων για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Θέλουμε αυτή την πτυχή της Ελληνικής Επανάστασης που αφορά την Κρήτη, θέλουμε να αναδείξουμε. Βρισκόμαστε λοιπόν μπροστά στα πρόσωπα ορισμένων από αυτούς τους αγωνιστές. Είναι άνθρωποι από τα Σφακιά μέχρι το Λασίθι. Ορισμένοι από αυτούς έπεσαν στα πεδία των μαχών. Οι εκδηλώσεις στην Κρήτη έχουν τη σφραγίδα της Εταιρείας Κρητικών Ιστορικών Μελετών και του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης. Είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε για να αποδώσουμε φόρο τιμής σε αυτούς που αγωνίστηκαν το 1821 και στην Άγια Ελλάδα και εδώ βέβαια. Σε σύμπραξη με την Περιφέρεια Κρήτης, το Δήμο Ηρακλείου αλλά και την καθοριστική στήριξη του Ομίλου Λεμπιδάκη, που αποτελεί χορηγό και στη φωταγώγηση τμήματος του Σινικού Τείχου στην Κίνα με τα χρώματα της ελληνικής σημαίας. Συμμετέχουμε γιατί σεβόμαστε την κοινωνία και πρέπει να βοηθήσουμε στην κοινωνία. Να σας πω ότι και στην Κίνα, τη μακρινή Κίνα, η εταιρεία μας χρηματοδότησε για τη φωταγώγηση ενός μέρους του Σινικού Τείχου με τα χρώματα της ελληνικής σημαίας. Εύχομαι να έχει μια πολύ μεγάλη και καλή επιτυχία η έκθεση, γιατί πραγματικά έχουν αγωνιστεί πάρα πολύ, τόσο το Ιστορικό Μουσείο, όσο το ΙΤΕ, όλοι. Και για να συμβάλλουμε με τις δράσεις όλες του 2021, που το επόμενο διάστημα θα ξεδιπλωθούν, τιμώντας το ιστορικό γεγονός, κάνοντας μια ανασκόπηση και ουσιαστικά συμβάλλοντας στις τιμητικές εκδηλώσεις ιστορικής μνήμης για την Επανάσταση. Ο προγραμματισμός των εκδηλώσεων για τα 200 χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης έγινε με την πρόβλεψη των ειδικών συνθήκων που σήμερα επικρατούν. Ήδη για τον λόγο αυτό λειτουργεί και αντίστοιχη ψηφιακή έκθεση. Αυτή ελπίζουμε ότι θα μπορέσει να στηθεί στα μέσα Απριλίου στην πλατεία Ελευθερίας με τη συνεργασία και του Δήμου Ηρακλείου και από εκεί και πέρα προγραμματίζουμε με την περιφέρεια Κρήτης να ταξιδέψει όσο γίνεται μέσα στην Κρήτη, ενδεχομένως και εκτός Κρήτης. Ο Αλέξης Καλοκαιρινός υποδέχτηκε σήμερα τον Περιφερειάρχη Κρήτης, τον Δήμαρχο Ηρακλείου και την Άννα Λεμπιδάκη στην υπαίθρια έκθεση, εξηγώντας και το διαδραστικό χαρακτήρα της, καθώς οι περαστικοί μπορούν να σκανάρουν τον κωδικό που βρίσκεται πάνω σε κάθε πορτρέτο και να αντλήσουν πληροφορίες για κάθε μορφή της Επανάστασης.